πρώτο θέμα, η επικύρωση των πρακτικών. Παρακαλώ. Επικύρωση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Περνώντας στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επικύρωση του ΙΠΑΡΙΦ 6 κάθετος 2016 και 7 κάθετος 2016 πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Μόφωνα. Τα πρακτικά. Διευκρίνηση ή διόρθωση. Μισό λεπτό, κύριε. Κοιτάξτε, διόρθωση δεν μπορεί να γίνει. Διευκρίνηση. Έχουμε μιλήσει και μαζί, διόρθωση δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι εφικτή, γιατί το Local Web TV κάπου σταμάτησε να μεταδίδει εκεί που έκανα την αντιπαραβολή. Λοιπόν, για να καταλάβουν και οι συνάδελφοι, αν μου δίνετε το λόγο, θέλω το λόγο. Λοιπόν, το πήρατε, αλλά συνεχίστε. Για το ομόφωνα που. Εντάξει. Λοιπόν. Στην έκτη συνεδρίαση, την πιο προηγούμενη, όχι την τελευταία, την προτελευταία, της 15 Ιακτου 2016, είχα κάνει μια ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και την απουσία, την παντελή απουσία της αντιπολίτευσης. Θυμάστε, όσοι ήσασταν παρόντες τουλάχιστον, ότι μου απήντησε ο κύριος Στίγκας, είπε τα δικά του και καταλήγει. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω, δείτε το σοβαρά ή 8.30 για την ώρα που γίνονταν η φασαρία, το πρωί ή 1.30 με 2 το μεσημέρι, για να ερχόμαστε. Ο κύριος Στίγκας στα πρακτικά σταματάει εκεί. Στην αντιπαραβολή με το Local Web TV λέει, για να μην λέει ο καθένας τις μπορδολογίες του. Εκεί εγώ πήρα το λόγο, ζήτησα να ανακαλέσει, είπε δεν ανακαλώ τίποτα και να γραφτεί στα πρακτικά. Αρχίσαν κάποια γαλλικά και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά στα Δημοτικά Συμβούλια. Αν εγώ έθιξα τον κύριο Τίγκα για οτιδήποτε από αυτά που είπα, ανακαλώ και ζητώ συγγνώμη. Αλλά μετά από μια ώρα περίπου ο κύριος Τίγκας ζήτησε το λόγο από εσάς, κύριε Πρόεδρε, και εκεί είναι που έγινε η διακοπή και δεν μπόρεσα να αντιπαραβάλω αυτά που μου έδωσε η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πετροπούλου. Ζήτησε το λόγο και είπε να κάνει μια δήλωση, να ζητώ συγγνώμη τον κύριο Αυγουρόπουλο για αυτά που είπα. Και είπα δεκτή. Δεν είναι μέσα στα πρακτικά. Δεν έχει καταγραφεί αυτό μέσα. Εσείς όμως, όταν αρχίσαμε τις διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφόνου, δώσατε εντολή, οδηγία στον πρακτικουργό, δεν ξέρω αν ήταν ο κύριος Πίπας τότε ή όχι, και ξεκαθαρίζω το ότι έχει γίνει. Δεν φταίει ούτε το γραφείο όποιος ήταν εδώ, ούτε ο γραμματέας, ούτε η γραμματέας. Εσείς, μάλλον, λόγω έλλειψης εμπειρίας. Επειδή. Ποια εμπειρία. Θα σας το πω. Θα πείτε σε μένα για εμπειρία. Είπατε. Πάμε να συνεργαστούμε τώρα. Την εμπειρία τη εμπειρία του οικονόμου. Του οικονόμου, ναι. Θα σας πω τώρα, θα σας το αποδείξω αυτό. Επειδή έχω κάνει κάτι. Πείτε κανένα άλλο αστείο. Πείτε κανένα άλλο ανέκδοτο. Σας παρακαλώ τώρα. Πείτε κανένα άλλο ανέκδοτο. Είμαι δημοτικό σύμβουλο του 1998. Είπατε να μην γράφετε τίποτα στα πρακτικά. Ασχολούμαι με. Σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό. Μην με διακόπτετε. Όχι, θα σας πω αυτό που κάνετε. Θα σας διακόψω. Θα σας διακόψω. Θα σας διακλείσω το μικρόφωνο. Ορίστε. Θα σας διακόψω. Όταν δεν θα σας διακόψω. Κοιτάξτε, κύριε Αυγουρόπουλε. Ακούστε κάτι. Η εμπειρία, γιατί το ορίζουμε όσο εσύ νομίζω ξέρετε καλά ελληνικά, σημαίνει ότι. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κοιτάξτε. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, και παρακαλώ να καταγραφεί, εξελέγει για πρώτη φορά μετά την πρόταση του Δημάρχου το 2014. Όμως είμαι Δημοτικός Σύμβουλος από το 1998. Σας παρακαλώ. Έχω παρακολουθήσει Δημοτικά Συμβούλια από το 1998. Η δε παρουσία μου στα κοινά ξεκινά από τα φοιτητικά μου χρόνια, από τα μαθητικά μου χρόνια. Άρα λοιπόν, προς διευκρίνηση για τη φράση που χρησιμοποιήσατε περί εμπειρίας, η απάντησή μου είναι αυτή και παρακαλώ να καταγραφεί. Τώρα συνεχίστε. Τώρα συνεχίστε. Δεν έχετε. Λοιπόν, εσείς όμως όταν ζητήσατε από τον πρακτικογράφο του γραφείου που κρατάει τα πρακτικά, είπατε να μην γράφετε τίποτα. Να μην γράφετε από εδώ και στο εξής και διαγράφηκε. Και η φράση αυτή του κύριου Τίγκα. Αλλά και πιο κάτω, πάλι ξαναδιαγράφηκε, δεν ξέρω πώς διαγράφηκε, και επειδή εγώ είμαι παθών σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε, και έχω συρθεί στα δικαστήρια για αλλίωση πρακτικών για παρόμοια περίπτωση, που δεν έχω καμία πρόθεση, ούτε διάθεση, ούτε βούληση να πάω στα δικαστήρια, θέλω αυτά να καταγραφούν, εφόσον εσείς τα επιβεβαιώσετε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, να πούμε. Τίποτε άλλο δεν θέλω. Τα γαλλικά είπα που ελέγχθησαν, έρθει και κήθεν. Δεν θέλω μέσα, γιατί είναι εκτός μικροφόνου και δεν μπορεί να τα πάρει το μικρόφωνο. Παρακαλώ. Τα πρακτικά. Παρακαλώ. Αλλά
κάτι το οποίο είναι και ελέγχει στην τοποθέτηση που δώσατε το λόγο στον κύριο Τίγκα για να λέει ο καθένας τις προδολογίες του και κάτι που δώσατε το λόγο στον κύριο Τίγκα και είπε ότι ζητάω συγγνώμη, αυτά θέλω να καταγραφούν σε αυτή τη συνεδρίαση και να μην πάμε τώρα να διορθώνουμε και για το γραφείο και για εμάς για όλους. Τίποτε άλλο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Αυγουρόπουλε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και να σας να σημειώσω και κάτι το οποίο είναι σαφές και νομίζω όλοι οι συνάδελφοι το αντιλαμβάνονται. Όταν γίνεται μια μεγάλη φασαρία και όταν δεν ακούγεται και όταν υπάρχει μια δυσκολία καταγραφής, υπάρχει το εξής ζήτημα. Παρακαλώ. Υπάρχει εξής δυσκολία. Όταν εγώ σημειώνω και δίνω εντολή οδηγία στον πρακτικογράφο να σταματήσει, πιθανώς αυτό έρχεται, υπάρχει μια καθυστέρηση. Λοιπόν, δεν είμαι σε θέση να είμαι πάνω από τον πρακτικογράφο, ο οποίος άνθρωπος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και αυτό έχει αποδειχθεί το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό ήθελα να καταγραφεί επίσης. Να δώσω το λόγο στον κύριο Τίγκα γιατί τον αφορά. Κύριε Πρόεδρε, προφανώς ό,τι λέμε εδώ μέσα έχει τη βαρύτητα της ενώπιον του μεγαλύτερου θεσμικού οργάνου του Δήμου, τοποθετήσεώς μας. Όταν λοιπόν εγώ ζήτησα συγγνώμη για αυτά, πιστεύω πολύ λίγη σημασία έχει το να ξαναπώ το ποίημα πάλι για να γραφτεί στα πρακτικά. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ευκαιρία δοθήσεις, μια και ετέθη πάλι το θέμα της ώρας της Οικονομικής Επιτροπής, κύριε Δήμαρχε, δείτε το για το μεσημέρι. Το κάνατε μία φορά. Μία φορά το κάνατε όλο και όλο. Μία φορά δεν γίνεται έτσι όμως. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. Λοιπόν, τώρα να ρωτήσω το σώμα. Επικυρώνουμε τα πρακτικά. Ομοφώνος. Κύριος Κουγιουμτσόπουλος, παρόν. Άλλο συνάδελφος. Άρα λοιπόν το πρώτο θέμα, η επικύρωση των Ιμπαρίθ 6-2016, κάθετος 2016 και 7 κάθετος 2016 πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περνά κατά πλειοψηφία. Παρακαλώ τους συναδέλφους να κάνω μια ανάγνωση των... Προσήλθω ο κύριος Ζήκας. Θα κάνω μια ανάγνωση των θεμάτων και εκεί που συμφωνούμε τα περνάμε, εντάξει. Είμαστε σύμφωνοι να κάνω την ανάγνωση. Αριθμητικά θα την κάνω. Ναι. Πάρτε το λόγο. Είναι λίγο δύσκολη η υπόθεση. Επειδή εγώ θα αποχωρήσω, διότι έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση πάρα πολύ σοβαρή, δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη διαδικασία, εκτός αν γράψετε στις υπόλοιπες απών. Σε πόση ώρα? Στις 7.30 ώρα πρέπει να έχω... Να δούμε τι θα συζητήσουμε τότε. Ναι, τα υπόλοιπα πρέπει να... Δηλαδή δεν μπορώ ούτε να κρατήσω θέματα, ούτε να τα περάσω. Ναι. Οπότε, καλύτερα κύριε Κουμιτσόπουλε, σας ευχαριστούμε για αυτή την θέση, αλλά μην πάρετε θέση λοιπόν. Δηλαδή, εκεί που θα φύγω, ναι. Δηλαδή, να μην το προκαταβάλουμε, εκεί που θα φύγω θα πρέπει να γράψετε απόν. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Να προχωρήσουμε στην ανάγνωση. Δεύτερο θέμα. Δεύτερο θέμα, ομόφωνα. Δεύτερο θέμα, ρωτώ το σώμα. Κρατείτε. Ναι, στο πρώτο. Δεν τον είδα. Αφού μου το λέτε, θα το σημειώσουμε. Κύριε Ανιφαντή, στο πρώτο θέμα ήταν παρόν. Ερώτησα εγώ το σώμα, είδα τον κύριο Κουδημητσόπουλο μόνο. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα κρατείτε. Τρίτο, κρατείτε. Τέταρτο, ομόφωνα. Ψηφίστε. Τέταρτο, κρατείτε. Πέμπτο. Πέμπτο, κρατείτε. Έκτο, κρατείτε. Έβδομο, κρατείτε. Όγδο, ομόφωνα. Στο όγδο να σημειωθεί, παρακαλώ. Κατά, κύριος Τίγκα, στο 8, λευκό, κύριος Ρεμούνδος. Ένατο, ομόφωνα. Δέκατο, ομόφωνα. Ενδέκατο, αποσύρεται το τρίτο εδάφιο. Ενδέκατο, με απόσυρση του τρίτου εδαφίου. Ενδέκατο, ομόφωνα. Δωδέκατο, το τρίτο. Ναι, σημειώστε κύριε Τίγκα, αυτό δεν ισχύει.
Το ενδέκατο ομόφωνα αποσύρεται το τρίτο εντάφιο. Το τρίτη περίπτωση για την ακρίβεια. Δωδέκατο. Δωδέκατο ομόφωνα. Δέκατο τρίτο. Παρακαλώ. Ανοίξτε μικρόφωνο. Λέτε να διαγραφεί από αυτόν στον οποίο είχε χρεωθεί το ποσό, έτσι, και θα το χρεώσουμε στον άλλον. Ο άλλος ποιος είναι? Δηλαδή, έτσι όπως έρχεται το θέμα, φαίνεται ότι ο Δήμος στερείται των εσόδων που θα έπαιρνε από κάποιον στον οποίο του... Αν θέλετε, το διαβάσουμε πιο συγκεκριμένα, γιατί απ' έξω δεν θυμάμαι όνομα. Το 12 είναι είπατε. Κύριε Δήμαρχε, λέτε στο 12.1 ήταν 80 ευρώ αποκλήση της Δημοτικής Αστυνομίας. Και λέτε λοιπόν να διαγραφεί, διότι ο φιλέτης προσκόμισε στοιχεία ότι δεν το είχε αυτός. Ναι. Και θα χρεωθεί εκεί που θα. Δεν ποιος είναι? Ναι, αλλά δεν λέμε έτσι όμως. Έτσι φαίνεται σαν να χάνουμε ένα έσοδο χωρίς να το μεταφέρουμε. Αφού δεν το εισπράττουμε. Συγγνώμη, όταν λέτε και παραβάτης λογίζεται ο ιδιοκτήτης... Μπορώ να ρωτήσω εγώ πρώτα, καλύτερα να ρωτήσω και απαντήστε. Λέω, και παραβάτης λογίζεται, μετά τη διαγραφή, ο ιδιοκτήτης ο οποίος θα χρεωθεί για την οφειλή. Ποιος είναι αυτός λοιπόν? Συγγνώμη. Ωραία, γιατί δεν το χρεώνουμε, δεν λέμε θα το χρεωθεί ο Τίγκας. Τι φοβάμαστε? Προσέξτε. Δεν είναι πλήρης πάντως η απόφαση. Εδώ παίρνουμε απόφαση, όχι σε ποιον θα χρεώσουμε. Η απόφαση είναι ποιον θα διαγράψουμε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ποιον θα χρεώσουμε. Δεν μας ενδιαφέρει σε ποιον θα το χρεώσουμε. Όχι, εμείς εδώ παίρνουμε απόφαση. Αν σας ενδιαφέρει, πολύ ευχαρίστω να έρθετε να σας ενημερώσουμε. Έτσι. Εδώ όμως, η οικονομική υπηρεσία φέρνει ως θέμα την διαγραφή. Αυτό περνάμε. Πάντως θα σας πω ένα πράγμα. Το καταλαβαίνω ότι λέτε και θα το κλείσουμε. Άμα θέλετε, έτσι. Με τον τρόπο αυτόν προστατεύονται καλύτερα τα συμφέροντα τα οικονομικά του Δήμου. Ποιο είναι το πρόβλημα? Μισό λεπτό. Διότι εγώ σας λέω το εξής. Εγώ ήμουν αντιδήμαρχος των οικονομικών και δεν το χρεώνω σε κανέναν μετά. Δεν λέω για εσάς, γι' αυτό λέω για τον εαυτό μου. Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά. Δημιουργούμε εντυπώσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Υπάρχει συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα το οποίο έρχεται και συζητάμε είναι η διαγραφή. Το πού θα χρεωθεί, αυτό το κάνουν οι υπηρεσίες όπως κάνουν πάντα. Όπως όταν είχε χρεωθεί τα 80 ευρώ, δεν ήρθα να σας ενημερώσω. Όμως επειδή αυτά τα 80 ευρώ είναι λάθος, έχουν χρεωθεί σε αυτόν που έχουν χρεωθεί, πρέπει να πάρουμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα διαγράψουμε. Το πού θα χρεωθεί, ξέρουν οι υπηρεσίες και θα το κάνουν. Γιατί δεν χρειάζεται να ενημερωθεί για αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου αυτό. Εντάξει. Επί του θέματος, στο 12ο. Στο 12ο. Θα σας επιτρέψουμε βεβαίως. Παρακαλώ. Με το θάρρος θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό που είπε η κυρία Αντιδήμαρχος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, μια σκέτυχη και να είμαι στην Επιτροπή, αλλά σαν αυτή δεν ήμουν για λόγους ανωτέρας βίας. Όταν έρχεται ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαγραφή λέει. Πού σου? Δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία αν είναι τρόγη. Όταν έρχεται ένα θέμα σύμφωνα με το 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος, πρέπει σε εκείνον που διαγράφουμε να έχουμε εξακριβώσει αντίστοιχα ποιος ήταν. Δεν νομίζω ότι είναι επαρκής η αιτιολογία ότι λογίζεται υπεύθυνος κάποιος άλλος. Καλό είναι να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Όχι ότι θα πούμε εμείς να γραφτεί ο τάδε, αλλά τουλάχιστον η βεβαιωτική υπηρεσία να έχει τα στοιχεία του υποχρέου. Και δεύτερον, μιας και είναι το αμέσως προηγούμενο 11, επιστροφή, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει υποχρέωση, δεν έχει δικαίωμα να διατάσει επιστροφή. Το Δημοτικό Συμβούλιο πρώτα θα διαγράψει, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, την εγγραφή που έχει γίνει, να σβήσει δηλαδή εκείνο που γράφτηκε λάθος
και στη συνέχεια να βάλει κάποιον άλλον υπόχρεο. Η δε επιστροφή είναι θέμα της ταμιακής υπηρεσίας και της βεβαιωτικής υπηρεσίας να τα δώσει, αφού θα έχει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λέει διαγράφεται ο Παπαδόπουλος ως εκπαραδρομής εγγραφής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. Το 12ο λοιπόν ομόφωνα. Το 12ο ομόφωνα. 13ο. Ομόφωνα. 14ο. 14ο ομόφωνα. Σε κάποια ψηφίζει και η κοινότητα. 15ο. Ναι, θα καταγραφεί δημαρχή. Θα σημειωθεί μάλλον. 15ο. Έγκριση. 15ο. Ομόφωνα. Ένα ερώτημα, κύριο Στίγκας. Ναι. Διάβασα ότι από την εταιρεία της κυρίας Οικονόμου, αν θυμάμαι καλά, πηγαίνουμε στη DSS και όχι DDS, όπως είναι γραμμένο, που είναι λάθος. Το ερώτημα είναι το εξής. Η εταιρεία αυτή, με την οποία θα συνεχίσουμε την πορεία της σύμβασης, δεν λέει πουθενά στο χαρτί εκεί το οποίο έχετε βάλει ότι αποδέχεται τους όρους. Πού το λέει? Μπορείτε να το δω κι εγώ, γιατί εγώ δεν το είδα. Να το διευκρινίσω. Ναι, το αγοράζω σημαίνει αποδέχομαι όλες. Υπάρχει, κύριε Σικρικόνη. Το λέει η σύγκριση, για να πάρει στο τέλος. Δεν σας ακούω, κύριε Σικρικόνη. Το μικρόφωνο, κύριε Σικρικόνη. Ότι η εταιρεία δηλώνει υπεύθυνο ότι θα τηρήσει τους όρους της 31-161-2015 σύμβασης μέχρι τη λήξη της 17-12-2016. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ανιφαντή, για το ίδιο θέμα. Παρακαλώ. Έχει καμία σχέση με το νέο προεδρικό διάταγμα για τις συμβάσεις? Αυτό περιλαμβάνεται κάπου μέσα? Δεν περιλαμβάνεται κάπου? Αυτό επειδή είναι σαν σύμβαση, δεν έχει κάποια. Και αυτή η ερώτηση μου πάει και για το 16 ταυτόχρονα. Συγγνώμη, Πρόεδρε, που παίρνω. Τώρα, αυτό που ζητάμε στο 16 την παράταση σύμβαση, εγώ αυτό καταλαβαίνω στο 16. Εντάξει, είναι άλλο θέμα, κύριε Δημοφαντή. Θα πάμε στο 16 αμέσως. Το 15ο ομόφωνα. Ομόφωνα. Το 16ο υπάρχει αλλαγή επωνυμίας. Πάμε στο 16ο. Θέλετε να κάνετε κάποια σχέση? Ναι, αυτό θα ήθελα να κάνω. Η αλλαγή επωνυμίας και αλλαγή... η υπογραφή μάλλον της σύμβασης. Υπάρχει αλλαγή επωνυμίας. Ναι, η υπογραφή όμως της σύμβασης γίνεται μετά τον νέο νόμο. Υπάρχει κάποια, σε αυτό κάποια πρόνοια στον νόμο, στο νόμο, στο ΔΕΛΤΑ? Είναι συνέχεια, κύριε Ανιφαντή. Δεν έχει να λέει. Όμως είναι νέα υπογραφή, νέα υπογραφή σύμβαση. Δηλαδή συνέχεια, παράταση. Έχει ψηφιστεί ο νόμος όμως. Αυτό που μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος. Ναι. Δήμαρχε, παρακαλώ. Μπορεί να έχει κάνει ένα διαγωνισμό τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, να έχει βγάλει τα αποτελέσματα και να υπογράψει σύμβαση τώρα. Δεν αλλάζει κάτι. Όχι, αλλά τώρα. Όμως... Το θέμα από τότε που βγήκε ο νόμος, πρέπει να κάνει τον διαγωνισμό βάσει των καινούριων συνθηκών. Από τη στιγμή που έχει γίνει ο διαγωνισμός πιο παλιά, δεν έχουμε πρόβλημα. Το 16ο ομόφωνα. Ομόφωνα. 17ο. Συγγνώμη, απλά να αναφέρω λίγο για τα προηγούμενα Πρόεδρε, ότι δεν αλλάζουμε εταιρείες. Απλά η μία άλλαξε την επωνυμία. Έτσι, και η άλλη έγινε ουσιαστικά μια συγχώνευση. Αγόρασε δηλαδή μια εταιρεία. 17ο. 17ο ομόφωνα. Το 17ο. Ναι, για το 17ο η πρόταση είχε γίνει, αν δεν κάνω λάθος, από την παράταξη του κυρίου Κουγιουμτζόπουλου, το άτομο το οποίο παραιτήθηκε, αν δεν κάνω λάθος. Πώς λέγεται? Ναι, ήταν, η μπάση είναι από τη μειοψηφία. Να μας δώσετε ένα όνομα από τη μειοψηφία για να το βάλουμε ένα πληρωματικό μέλος. Αυτό. Να μας δώσετε ένα όνομα για να καταγραφεί και όλα στην. Εντάξει, αν δεν το έχουν τώρα εύκολο, ας το δώσουν αύριο μεθαύριο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πάντως, κάποια. Λευκό, λέει ο κύριος Ρεμούνδος. Δεν συμφωνείτε. Άρα το 17ο περνάει κατά πλειοψηφία. Ένα όνομα, κύριε Κουγιουμτζόπουλε. Εντάξει, όποιος δεν δώσετε ένα όνομα. Δεν... Νομίζω ότι ήταν από εσάς, έτσι μου είπαν. Οι συνεργάτες μου έτσι μου είπαν. Τώρα, αν είναι λάθος και είναι από κάποιον άλλο από τη μειοψηφία. Εντάξει. Παρακαλώ, το 18ο. 18ο ομόφωνα. 19ο. 19ο ομόφωνα. Όχι, όχι, εγώ. Από το 19 στο 23 είμαι παρόν εγώ. Όχι, Το 19, παρόν. Συνείτε παρόν. Ναι, ναι. Στο 19 στο 23. Λοιπόν, να καταγράψουμε μισό λεπτό. Το 19ο περνά κατά πλειοψηφία παρόν ο κύριος Ανιφαντής και, και λευκό ο κύριος Ρεμούνδος. Το 20ο. Περνά κατά πλειοψηφία παρόν ο κύριος Ανιφαντής, λευκό ο κύριος Ρεμούνδος. Το 21ο, παρόν στο 20ο και ο κύριος Ζήκας, να καταγραφεί. Το 21ο,
21ο, κατά πλειοψηφία, παρόν ο κύριος Ανιφαντής, ο κύριος Ζήκας αυτό, όχι, ο κύριος Ρεμούνδος Λευκό, το 21ο, το ίδιο. Και ο κύριος Ζήκας το ίδιο. Και ο κύριος Ζήκας παρόν στο 21ο. Το 22ο, παρόν ο κύριος Ανιφαντής, παρόν ο κύριος Ζήκας, Λευκό ο κύριος Ρεμούνδος. 23ο, παρόν ο κύριος Ανιφαντής, ο κύριος Ζήκας παρόν επίσης, Λευκό ο κύριος Ρεμούνδος. Σας ευχαριστώ και να πάμε στο δεύτερο θέμα. Να δώσω το λόγο στην Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών, την κυρία Βασάλου, η οποία είναι η συγγήτρια του θέματος. Κυρία Βασάλου, παρακαλώ. Μπορώ να ξεκινήσω. Κύριε Δημοτική Σύμβουλη, να ξεκινήσω. Λοιπόν, το θέμα που έχουμε βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για την ενεργοποίηση των χρήσεων γη σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό που βγήκε στο ΦΕΚ του 2016, είναι μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που να ζητάμε την εναρμόνιση των χρήσεων γης με βάση το ΦΕΚ του Γενικού Πολεοδομικού. Θέλω να σας τονίσω το εξής. Εάν δεν είχαμε διατάγματα χρήσεων, δεν θα χρειαζόταν καμία διαδικασία. Δηλαδή, με το που έβγαινε το γούπου σου, θα ίσχυαν οι προβλέψεις που κάνει. Επειδή όμως εμείς έχουμε και διατάγματα χρήσεων που εξειδικεύουν το Γενικό Πολεοδομικό, γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να τροποποιήσουμε και αυτά τα διατάγματα, τα οποία ήταν και η αιτία να κάνουμε την τροποποίηση του Γουπουσού που είχε ξεκινήσει από το 2005, αν θυμούνται οι παλιότεροι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Χολαργού. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, βγήκε το ΦΕΚ που καθορίζει τις νέες χρήσεις του Γενικού Πολεοδομικού Χολαργού και ζητάμε από το ΙΠΕΚΑ να εναρμονιστούν οι χρήσεις των διαταγμάτων χρήσεων του 92 και του 96 με το καινούριο αυτό διάταγμα. Στην ουσία, δηλαδή, είναι μια τυπική διαδικασία. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Αν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν ερωτήματα, ειδικά από τους εκείνους που δεν ήταν τα παλιότερα χρόνια στο Χολαργό, ευχαρίστως να σας πω ό,τι θέλετε. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Ο κύριος Κουτάκης, ο κύριος Τίγκας. Απλώς θα ήθελα να μας πείτε, αν νομίζετε, ένα παράδειγμα, έτσι, για να αντιληφθούμε γιατί μιλάμε. Αυτά που είπατε είναι κατανοητά, αλλά είναι λίγο γενικά. Για τους ανθρώπους που δεν έχουν εξειδικευμένη γνώση, πέστε ένα παράδειγμα, λόγω χάρη, στην περιοχή, ξέρω εγώ, που είναι πολεοδομικό κέντρο, λέω εγώ, τι είναι αυτό που πάμε να αλλάξουμε. Κύριε Βασάλου. Τι αλλάζει με την τροποποίηση. Με κάλυψε. Κύριε Βασάλου, απαντήστε παρακαλώ. Ναι, κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά απλατή. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα μόνο. Στα παλιά διατάγματα χρήσεων που είχαμε ένα γενικό πολεοδομικό το 88 στο Χολαργό. Μετά πήγαμε και εξειδικεύσαμε αυτό το γενικό πολεοδομικό με διατάγματα χρήσεων, πιο εξειδικευμένα. Δηλαδή είπαμε σε κάθε περιοχή, σε κάθε γειτονιά, τι χρήσεις θα έχουμε. Αυτά ήταν τα διατάγματα του 92 και του 96, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν, διότι δεν τα έχουμε τροποποιήσει. Όταν πήγαμε να τροποποιήσουμε αυτά τα διατάγματα, μετά από μια 15ετία περίπου λειτουργίας, που είχαμε δει κάποιες δυσλειτουργίες που υπήρχαν και τα λοιπά, σκοντάψαμε πάνω στο ότι οι διαφορές αυτές, μετατροπές που θέλαμε να κάνουμε, σκοντάφτανε πάνω στο παλιό γενικό πολεοδομικό, γιατί δεν είχαμε ορίσει με το παλιό γενικό πολεοδομικό κέντρο στη γειτονιά που είναι στην 25η Μαρτίου. Δεν υπήρχε κέντρο εκεί, δεν το είχαμε ορίσει ενώ λειτουργούσε και στην αναθεώρηση των διαταγμάτων θέλαμε να το αναθεωρήσουμε. Δεν είχαμε ορίσει σαν χαρακτηρισμό τι είναι, αν είναι πολεοδομικό κέντρο ή κέντρο γειτονιάς ή οτιδήποτε, ο άξονας της Μεσογείων, και γι' αυτό μας υποχρεώσαν να κάνουμε και αναθεώρηση του Γουπουσού, την οποία την ξεκινήσαμε το 8 και την τελειώσαμε το 10, και από το 10 ήταν στο ΙΠΕΧΟΔΕ τότε και ολοκληρώθηκε τώρα. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι στα παλιά διατάγματα είχαμε, παραδείγματος χάρη, μια περιοχή γενικής κατοικίας.
με απαγορεύσεις. Δηλαδή, από εκείνα τις χρήσεις που επέτρεπε το διάταγμα του 87, το γενικό για τις χρήσεις γης σε όλη την Ελλάδα, για τη γενική κατοικία εμείς είχαμε βάλει πολλές απαγορεύσεις. Ισχύανε δηλαδή λιγότερα πράγματα. Με αυτό το διάταγμα τώρα, το καινούριο, ισχύουν πιο πολλά. Δηλαδή, μειώσαμε τις απαγορεύσεις. Τι να σας πω τώρα, στο πολεοδομικό κέντρο, εδώ, είχαμε βάλει ένα όριο ότι μπορούν να γίνονται καταστήματα αναψυχής μέχρι το πρώτο οικοδομικό τετράγωνο. Τώρα το έχουμε πάει μέχρι την περιοχή των γηπέδων, ναι. Όχι απέναντι, από την αποδό μεριά, ναι. Δηλαδή, τροποποίησαμε κάποια πράγματα τα οποία εν της πράγμας είχαν αλλάξει και υπήρχαν οι πιέσεις και από τους δημότες, αλλά και γενικά ότι έπρεπε κάποια πράγματα να τα αναμορφώσουμε. Ή, παραδείγματος χάρη, λέγαμε ότι στα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπο στο βασικό οδικό δίκτυο, που αυτό καθορίζεται από ειδικό διάταγμα, παραδείγματος χάρη οι Περικλαίους, μόνο σε αυτά που έχουν πρόσωπο, σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο και στα οικόπεδα δηλαδή που δεν έχουν πρόσωπο, δεν είχαν πρόσωπο στην Περικλαίους, απαγορευόταν η παιδική σταθμή. Αυτό ήταν η δυσλειτουργία. Αυτό το πράγμα το ήραμε με αυτό. Δηλαδή, κάναμε κάποιες διορθώσεις οι οποίες είχαν απαιτηθεί από την πρακτική και την εφαρμογή όλου αυτού του πράγματος στα 15 χρόνια. Εντάξει, ναι, βεβαίως. Το Ιουλίου του 2014, που θυμάστε, άλλαξε η δυνατότητα. Αυτό καταργήθηκε, το διάταγμα. Σε αμυγούς κατοικίας να γίνονται στα ισόγεια καταστήματα, με κάποιες ελαφρύνσεις, αλλάζει και η ονομασία τότε των περιοχών. Αυτό μας επηρεάζει εδώ, όχι για την αμυγή κατοικία, για τα υπόλοιπα. Μιλάτε για το διάταγμα το 4269 του 2014, που έβαζε άλλες χρήσεις. Μα αυτό καταργήθηκε. Ούτως ή άλλως και το Γκούπουσο του Χολαργού δεν είχε πάει με αυτό. Ήταν πολύ προγενέστερο. Αυτό ήταν πιο μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κουτάκη, με κάλυψε ο κύριος Δίκας. Ο κύριος Κεχρής. Απλή ενημέρωση για τι συμβαίνει για το δημοτικό αναψυκτήριο, το δημοτικό καφέ. Κάτι αναφέρθηκε για κόκκινη γραμμή 200 μέτρα. Ναι, αυτό αναφέρεται και στο γκου που σου. Μπορέσουμε λοιπόν, κοιτάξτε να μην κάνετε διάλογο, παρακαλώ. Ναι. Κύριε Κεχρή, ολοκληρώστε την ερώτηση. Κυρία Βασάλου. Λοιπόν, θυμίζω ότι το οικοδομικό, όλο αυτός ο χώρος που είναι το Άλσος, ορίζεται σαν ο χώρος του γυμνασίου σαν σχολείο, δίπλα στο χώρο του γυμνασίου ένας χώρος ορίζεται ως επέκταση του σχολείου και δίπλα σε αυτόν που βγαίνει στην 25η ένας χώρος για πολιτιστικό κέντρο. Αυτό ορίζει το σημερινό ρημοτομικό σχέδιο. Δηλαδή, αν σήμερα θέλουμε να πάμε να χτίσουμε εκεί μια επέκταση σχολείου και ένα νέο πολιτιστικό κέντρο, μπορούμε να το κάνουμε. Παλιότερα είχαμε πάρει απόφαση να καταργήσουμε αυτές τις επεκτάσεις που δεν μας χρειάζονται και ανταυτού να ορίσουμε μέσα εκεί που είναι τώρα το καφέ, να ορίσουμε μία κόκκινη γραμμή για να κάνουμε ένα αναψυκτήριο. Αυτό το πράγμα έχει κατατεθεί στο ΙΠΚΑ από τα χρόνια, τι να σας πω τώρα, τα πρώτα χρόνια της Δημαρχίας Νικολάου και παραμένει εκεί στο ΙΠΚΑ, λόγω τότε το Δασαρχείο δεν έχει αποφανθεί τι θα γίνει. Ορίστε. Νομίζω, τέλος πάντων, ναι, μπορεί να μην θυμάμαι καλά. Okay. Εμείς τώρα στο γκούπου σου αυτό είχαμε ζητήσει να μπει και μπήκε. Τουλάχιστον από πλευράς ΙΠΚΑ μας το έχουν εγκρίνει. Όμως, επειδή αυτό είναι μία εν της πράγμαση δασική έκταση και διέπεται από το δασικό νόμο, άσχετο αν είναι σχέδιο πόλης, αν μας ανήκει κτλ, πρέπει να αποφαθεί και το δασαρχείο. Γι' αυτό ακριβώς εμείς συντάσσουμε τώρα και το θυμόσαστε αυτό, έχουμε αναθέσει διαχειριστικές μελέτες για τα βασικά μεγάλα πάρκα του Χολαργού, του Παπάγου και τα δύο οικοδομικά τετράγωνα του Παπάγου που είναι το γήπεδο. Σε αυτή τη διαχειριστική μελέτη πάλι ζητάμε αυτό πράγμα, δηλαδή να γίνει αυτό το αναψυκτήριο των 200 τετραγωνικών. Δεν ξέρω αν θα μας το εγκρίνει το Δασαρχείο. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε εμείς στο να κάνουμε αυτό το πράγμα, εάν δεν οριστικοποιηθεί και δεν εγκριθεί και η διαχειριστική μελέτη. Μπορεί το Δασαρχείο να μας πει όχι 200, 100 ή 70.
Αυτό είναι θέμα που θα, που θα περιμένουμε να εγκριθούν οι διαχειριστικές μελέτες για να δούμε τι θα μας εγκρίνουν. Επίσης σας λέω ότι σε μια παλιότερη μελέτη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Χολαργού θα το θυμούνται οι παλιότεροι, είχε γίνει ειδική μελέτη για το πάρκο και είχαμε μελετήσει ένα κτίριο από ξύλο και γυαλί που θα ήταν το κηλικείο, το οποίο βέβαια ποτέ δεν υλοποιήθηκε γιατί ποτέ δεν μας δώσαν την άδεια να το κάνουμε. Και έγινε μετά με τον τρόπο που έγινε. Αυτό είναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα, εφόσον μας εγκριθούν οι διαχειριστικές μελέτες, να προχωρήσουμε και σε μια ανακατασκευή και νόμιμη πλέον ύπαρξη του κηλικείου αυτού στο πάρκο το δικό μας του Χολαργού, σύμφωνα με ό,τι μας εγκρίνει η δασική υπηρεσία. Κύριε Αποστολόπουλε. Κυρία Βασάλου, ήθελα να ρωτήσω για τα καταστήματα που έχουν πρόσωπο στην Περικλέους, γιατί θυμάμαι ότι εκεί είχαμε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, και στην περιοχή της πλατείας Παλαμά, στο εμπορικό και στα γύρω καταστήματα. Λύνεται αυτό το πρόβλημα. Ορίστε. Λύνεται. Επομένως, στην Περικλέους, όχι όλο το μήκος της Περικλέους, μέχρι και την Κλειούς. Α, μέχρι και την Κλειούς. Ναι. Παρακαλώ, και γιατί είχαμε ένα... κάτω παραμένουν οι χρήσεις... Και στην Παλαμά, έτσι. Στην Παλαμά, όχι, λύνεται το πρόβλημα. Λύνεται, δηλαδή, γιατί υπήρχαν κάποιες ιδιαιτερότητες, θυμάμαι, εκεί πέρα. Ναι, θα επιτρέπονται και οι χρήσεις αναψυκτηρίων κτλ. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σκουτέρη, έχετε ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω μέσω του Προεδρείου την κυρία Βασάλου, γιατί επί μία δεκαετία καθυστέρησε η απάντηση, διότι από το 2006, όπως είπατε, είχε υποβληθεί το σχετικό ερώτημα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΥΠΕΧΟΔΕ. Το ένα ερώτημα. Το άλλο είναι, όπως θα ξέρετε κι εσείς και το Σώμα, πιστεύω, ως επιτοπλίστων θα γνωρίζει ότι έχει βγει μία απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε μη νόμιμο το διάταγμα 87 του 2011, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι ζώνες, αν δεν κάνω λάθος, από 5 σε 2. Αφού λοιπόν το διατάφτα του ερωτήματος είναι, το 87 έχει ακυρωθεί, και όταν λέμε έχει ακυρωθεί, απεφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προδικαστική, γιατί θα επανέλθει στο Συμβούλιο Επικρατείας, μάλλον το θέμα, δεν ευχαίρεσα να το δω, αν πράγματι έχει ξανά συζητηθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας. Γιατί λοιπόν... Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. Γιατί το λέω και το αυτό... Μέρετε, κύριε Σκουτέρη. Το λέω αυτό, κυρία Πρόεδρε και κυρία Βασάλου, με προβληματίζει, διότι μέσα στο καινούριο διάταγμα, το 132, για το οποίο μιλάμε και βάσει του οποίου θα αποφασίσουμε, το 132, αυτό το διάταγμα που βγήκε, βάσει αυτού θα βγάλουμε την απόφαση να την υποβάλουμε αρμοδίως. Λέει στη δευτέρα σελίδα... Κύριε Σκουτέρη, σας παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε την ερώτησή. Τι άλλο κάνω, ολοκληρώνω. Σε δευτερόλεπτο. Λέω λοιπόν, γιατί να αναφέρει το διάταγμα αυτό, το διάταγμα του 11, το 87, αφού είναι ακυρωμένο. Μήπως μπήκε εκ παραδρομής, δεν ξέρω αν το έχετε δει, στη δευτέρα σελίδα που λέει ότι οι διατάξεις του από 14-16 έκτου του 2011 διατάγματος, καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρου Σιμητού και των Μητροπολιτικών Πάρκων. Μην κάνετε διάλογο. Εάν πράγματι... Εάν δεν θέλουν οι συνάδελφοι να ακούσουν, να ενημερωθούν. Έχετε τελειώσει, τελείωσα. Κύριε Σκουτέρη. Κυρία, κυρία Βασάλου, τελείωσα. Κυρία Βασάλου, θα απαντήσετε. Λοιπόν, είχε κανένα νόημα να αναφέρεται το διάταγμα του 11, αφού έχει ακυρωθεί για τους λόγους που σας είπα προηγουμένως. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Λοιπόν, όσον αφορά την καθυστέρηση, αυτή είναι καθυστέρηση που οφείλεται στις διαδικασίες των Υπουργείων και όχι σε εμάς. Εμείς καταθέτουμε τους φακέλους
Και από εκεί και πέρα επιλαμβάνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΟΔΕ παλιά, του ΥΠΕΚΑ τώρα. Οι καθυστερήσεις λοιπόν είναι δικές τους καθυστερήσεις και όχι δικές μας. Και να σας τονίσω ότι για να βγει αυτό το διάταγμα έχουμε πάρα πολύ πιέσει και έχουμε πάρα πολύ τρέξει. Δεν είμαστε λοιπόν εμείς υπεύθυνοι για τις καθυστερήσεις. Το δεύτερο που αναφέρεται για το διάταγμα του ημιτού, της προστασίας του ημιτού, αυτό βγήκε μετά. Η οποιαδήποτε εξέλιξη για το διάταγμα του ημιτού είναι μετά από τις αποφάσεις αυτές εδώ πέρα που είχαν πάρθει για το Γενικό Πολεοδόμικο του Χολαργού. Είναι πολύ προγενέστερες και γι' αυτό και αναφέρονται. Σας παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο. Κύριε Σκουτέρη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Κυρία Βασάλου, έχετε ολοκληρώσει? Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να μιλήσετε? Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Νομίζω ότι τα είπε η κυρία Βασάλου σε γενικές γραμμές. Να ακούσουμε τις τοποθετήσεις και να προχωρήσουμε. Τοποθετήσεις. Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Ρεμούνδος στη συνέχεια. Κύριε Ζήκα, σας ακούμε. Θα πω κάποια πράγματα για τους συναδέλφους οι οποίοι δεν γνωρίζουν την ιστορία των θεμάτων τα οποία αντιμετωπίζονται σε αυτή την τροποποίηση, γιατί υπάρχει μεγάλη ιστορία, ειδικά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη η νομιμοποίηση της χρήσης από το πρώην ΙΡΑ και τώρα το ΙΑΣΟ, λοιπόν, που αυθαίρετα είχε αλλάξει το χαρακτήρα της χρήσης του κτηρίου. Λοιπόν, πέρα από τον παράνομο όροφο, θέμα για το οποίο είχαν γίνει πάρα πολλές κινητοποιήσεις στο παρελθόν και που η Δημοτική Αρχή του κ. Νικολάου φρόντισε προνομιακά να έρθει να το λύσει υπέρ του ΙΡΑ τότε, η ΑΣΟ τώρα. Λοιπόν, ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα αφορά τις αυθαίρετες πάλι κατασκευές και χρήσεις που έχουν υπάρξει στην Περικλέους, που με αυτή τη διαδικασία έρχονται και νομιμοποιούνται. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα πάλι προνομιακής μεταχείρισης κάποιων ιδιοκτητών και κάνουμε κάποιους άλλους να νιώθουν κορόιδα γιατί δεν προχωρήσανε και κίνησε αυθαιρεσίες. Κάποιοι με αυτές τις τροποποιήσεις αποκτούν υπεραξία τα ακίνητά τους και κάποιοι άλλοι μερικά μέτρα πιο κάτω στον ίδιο δρόμο, επειδή δεν κάνανε αυτές τις αυθαιρεσίες, δεν αποκτούν αυτή την υπεραξία. Νομιμοποιούνται δηλαδή άνισες και καταστάσεις και επιβραβεύονται με κάποιο τρόπο οι αυθαιρεσίες κάποιων. Και ακόμα ένα επίσης σοβαρό, γιατί αν δεχτώ έστω τη λογική του ότι της πράγμασης τα πράγματα έχουν γίνει έτσι, λοιπόν, θα έπρεπε να ισχύει παντού. Τι σημαίνει αυτό ότι εν της πράγμασης αναγνωρίζουμε μια κατάσταση? Στο άλσος που είναι δάσος, θα έπρεπε να αναγνωρίζουμε ότι εν της πράγμασης είναι δάσος και άρα δεν κάνουμε μεταφορά συντελεστού 200 τετραγωνικών μέτρων, 4,5 μέτρα ύψος για να χτιστεί εκεί μέσα, θα έπρεπε να αναγνωρίζουμε εν της πράγμασης ότι είναι δάσος. Άρα δεν εφαρμόζουμε ούτε καν αυτή τη λογική ενιαία σαν αρχή. Κάνουμε επιλογές λοιπόν, αυτή είναι η ουσία. Κάνουμε επιλογές οι οποίες έχουν ένα σκεφτικό από πίσω. Εξυπηρετούμε κάποια πράγματα, υλοποιούμε κάποια πράγματα που έχουν μία αντίληψη ή κάποιες αντιλήψεις από πίσω τους και αυτή είναι η ουσία και σε αυτήν ακριβώς την ουσία εμείς ως Δίκτυο Πολιτών και πριν ακόμα εκπροσωπηθούμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και σε αυτό, όντας απλοί πολίτες του Δήμου, είχαμε αντιταχθεί, είχαμε κάνει μαζί με άλλους συμπολίτες μας σοβαρές διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις και βέβαια δεν είναι δυνατόν να εγκρίνουμε και τώρα αυτή την τροποποίηση. Κύριος Ρεμούνδος. Ναι. Καμιά φορά
όταν λέμε ότι η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος προσωπικά είναι συνέχεια σας παρακαλώ πολύ, μην κάνετε διάλογο των μεταξύ σας. Δημοτικών Αρχών του κ. Νικολάου και του κ. Ξηδή, μας ψέγει ο Δήμαρχος και λέει όχι κτλ. Δυστυχώς, όπως και στα προηγούμενα θέματα, έτσι και σε αυτό, ήταν συμμέτοχοι και σε αυτή την προσπάθεια τροποποίησης και αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού και των Χρήσεων Γης. Τότε, στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλες οι άλλες παρατάξεις αυτήν την αναθεώρηση την είχαν καταψηφίσει. Θυμίζω και σε παλιότερα μέλη, όπως η κυρία Νικάκη πρέπει να το θυμάται, γιατί και εκείνη το έχει καταψηφίσει τότε, και η παράταξη του κύριου Δεμερτζή και η παράταξη του κύριου Δασκαλόπουλου και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι τότε είχαν καταψηφίσει αυτή την τροποποίηση. Γιατί ενώ μπορεί να ρύθμιζε κάποια πράγματα, κατά βάση εξυπηρετούσε παρανομίες, αυθαιρεσίες ή μελλοντικές πράξεις που θα ήταν σε όφελος κάποιων χρήσεων περίθαλψης όπως του Ιασό και του Βιότυπου, κάποιον μπαρ και καφέ που ήταν εκτός, ας το πούμε, χρήσεων και επιδείνωναν την κατάσταση σε όλο το σχεδόν το χολαργό, επιτρέποντας πιο βαριάς χρήσεις, έτσι, πιο βαριές, ας πούμε, και επιδεινούμενες χρήσεις. Αποκορύφωμα ήταν και τα 200 τετραγωνικά μέτρα κτίσματος. Δεν μιλάμε για υπαίθριες, βεράντες, καθίσματα, πλακόστρωτα κτλ. Μιλάμε για κτίσμα 200 τετραγωνικά στο άλσος του χολαργού. Και αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο επιπλέον είχε κριθεί αρνητικά. Γιατί ενώ όλοι θέλαμε την αξιοποίηση, το φωτισμό, πρόσβαση των δημοτών στο άλσος, με ήπιες χρήσεις ακόμα και ενός μικρού κτίσματος μέχρι 50 τετραγωνικά, τα 200 τετραγωνικά μιλάνε για ένα καινούριο βέρντε, που θα τραβήξει περιτοπικές χρήσεις, που θα πάει το κόστος, όπως ήδη και παρά τη σύμβαση έχει πάει, του καφέ από το 1 ευρώ στα 3, και έχει άλλη λογική που κοιτάει απλώς ο Δήμος, υποβαθμίζοντας μια περιοχή να μαζέψει χρήματα. Επίσης, είχαν καταψηφίσει τότε την τροποποίηση και για κάτι άλλο. Για αυτό που ζούμε μέχρι σήμερα, που συνεχίζεται και με τα προηγούμενα σχέδια. Γιατί πραγματικά δεν φέρνει κάτι καινούριο να αναβαθμίσει το χολαργό. Είτε με δίκτυα πεζοδρόμων, είτε με δίκτυα διαδρομών και ήπιας κυκλοφορίας, είτε με χρήσεις που προβλέπονται στα λόγια και στα χαρτιά όπως με αυτό, αλλά στην πραγματικότητα δεν προχωράνε. Για παράδειγμα, προβλέπονταν και προβλέπονται και με αυτό 9 νηπιαγωγεία, 9 θέσεις νηπιαγωγείων στο χολαργό. Πού, δεν ξέρει κανένας. Γι' αυτό και δεν θα γίνουν. Προβλέπει 8 δημοτικά θέσεις δημοτικών. Πού, κανείς δεν ξέρει, ποτέ. Το Βιότυπος όμως, το Ιασό και τα 200 τετραγωνικά τα έχει μέχρι τελευταία γραμμή προσδιορισμένα. Αυτό δεν είναι σχεδιασμός για την πόλη. Και εκεί που προβλέπει, για παράδειγμα, συζητάγαμε το μεσημέρι με την κυρία Βασάλου στην από κάτω περιοχή δύο παιδικούς σταθμούς, είναι μικρά τα οικόπεδα, δεν κάνουν. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε κάτι άλλο. Βέβαια, σε μια πορεία, εμείς θα ζητήσουμε να διορθωθούν, να αλλαχθούν και να γίνουν κάποια πράγματα. Αλλά σήμερα, για άλλη μια φορά, όπως και τότε, θα το καταψηφίσουμε και με τα δύο χέρια. Κύριε Δήμαρχε. Έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι οι διοικήσεις έχουν μία συνέχεια. Και με τα καλά τους και με τα κακά τους. Οποιοσδήποτε νέος δήμαρχος και ο επόμενος που θα έρθει μετά από εμένα, όποτε γίνει αυτό, θα έχει μία συνέχεια. Θα έχει όλες τις αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει από τα Δημοτικά Συμβούλια. Έτσι λοιπόν και εμείς αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 8. Αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει και μια επικαιροποίηση με την διοίκηση Ξύδη το 2012, το 2013, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Και χαιρόμαστε γιατί επιτέλους έχουμε ένα γενικό πολεοδομικό για την κοινότητα Χολαργού, το οποίο σίγουρα λύνει περισσότερα προβλήματα. Μπορεί το 2016 να μην είναι το τέλειο, μπορεί ενδεχομένως αν το σχεδιάζαμε από μηδέν σήμερα οι περισσότεροι να διορθώναμε κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα βελτιώνει πράγματα. Σας είπε η κυρία Βασάλου, να το ξεχνάμε, ότι στο άλσος απέναντί μας, αυτό το πολύ ωραίο άλσος που έχουμε, καταργούμε τα 2.000 τετραγωνικά μέτρα που θα μπορούσαμε να χτίσουμε και ζητάμε να χτίσουμε μέχρι 200. Δεν λέμε ότι θα χτίσουμε 200. Θα δούμε τι θα μας εγκρίνει το δασαρχείο και αν θα μας το εγκρίνει. Μπορεί να μην εγκρίνει και τίποτα το δασαρχείο, δεν το ξέρουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς θεωρούμε ότι ένα δημοτικό καφέ ή ένα καφέ στα πλαίσια και στους περιορισμούς που δουλεύει αυτή τη στιγμή το καφέ, είναι προς όφελος της περιοχής. Το έχει αγαπήσει ο κόσμος, ο κόσμος το ζητάει και φέτος ένα-δύο μήνες καθυστέρησε να ανοίξει. Είχαμε έντονα προβλήματα γιατί δεν έχει ανοίξει. Είναι πραγματικά μία όαση, όπως όαση είναι και το άλλο καφέ το οποίο υπάρχει σε ένα μεγάλο πάρκο στην περιοχή του Παπάγου. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί μένουμε έτσι σε παλιές καταστάσεις του παρελθόντος και επιμένουμε ότι ντε και καλά γίνονται για συμφέροντα, γίνονται... Τα έχουν ψηφίσει όλοι οι άνθρωποι από το 8. Εγώ τα έφερα τώρα και τα αλλάζω. Εγώ έβαλα το βιότυπο. Εγώ έβαλα το ιασό μέσα. Εγώ βάζω να τακτοποιήσουμε όλα τα καφέ της Περικλέους. Κάτω από την Κλειούς υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν μαγαζιά. Αν να τις βάλουμε και αυτές αν μπορούσαμε. Αλλά εγώ δεν ξέρω ότι υπάρχει κανένα κτίριο το οποίο να μπορεί να γίνει υγειονομικού ενδιαφέροντος και να πουλάει καφέ ή παγωτά ή κάτι άλλο πιο κάτω. Αν μας έχει διαφύγει να το κοιτάξουμε, να το διορθώσουμε. Αλλά δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή τακτοποίηση. Όσο το γρηγορότερο γίνει, τόσο καλύτερο και συμφέρον θα είναι για την πόλη. Γιατί είπε ο κύριος Αποστολόπουλος, έκανε κάποια ερώτηση για την πλατεία. Είναι 4 μαγαζιά εκεί ξενίκιαστα. Πόσα χρήματα κάνει κάθε μέρα ο Δήμος από εκεί, τα έχετε υπολογίσει? Χάνει το ρεύμα, τα δημοτικά τέλη που δεν πληρώνουν. Χάνει έσοδα από το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Χάνει έσοδα από τους καφέδες που θα πουλάγαν το 0,5%. Χάνει έσοδα από τους ανέργους της περιοχής που θα βρίσκανε δουλειά αν ανοίγανε και οι καφετέριες. Χάνει έσοδα από ένα σωρό άλλες υποθέσεις. Λοιπόν, δεν πάμε να μπλέξουμε κατοικημένες περιοχές, δεν πάμε να ενοχλήσουμε. Ενδεχομένως αδικούμε εδώ μια περιοχή, την αδικούμε. Στην οδό Ευρυπίδου τα 5 σπίτια που είναι, τα αδικούμε, δεν ντρέπομαι να το πω. Αλλά έχουν και ένα μεγάλο πλεονέκτημα, έχουν ένα πάρκο απέναντι από το σπίτι τους, το οποίο δεν το έχει όλος ο άλλος Χολαργός και όλος ο άλλος Παπάγος. Κάπου και εν πάση περιπτώσει πάμε να ξεκαθαρίσουμε μία γκρίζα κατάσταση. Μέχρι σήμερα επικρατεί μία γκρίζα κατάσταση. Υπάρχει στη γωνία Κλειούς και Περικλέους ένα κατάστημα, το οποίο ενώ έχουν ανοίξει τα από πάνω με άδεια Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορεί να ανοίξει τώρα αυτός ο επιχειρηματίας. Τον έχετε σκεφτεί αυτόν τον επιχειρηματία? Και πάμε τώρα με αυτό το πράγμα να νομιμοποιήσουμε αυτή την κατάσταση. Εντάξει, καταλαβαίνω, έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις για κάποια πράγματα. Καταλαβαίνω και τον κύριο Ζήκα και τον κύριο Ρεμούνδο. Θεμητό είναι και να καταγράφονται και να τα διαβάζουμε μετά από χρόνια. Αλλά είμαι σίγουρος ότι όταν θα ολοκληρωθούν όλα αυτά μετά από πολλά χρόνια, θα λέμε, μήπως κάναμε λάθος τότε. Θα παρακαλέσω τους συμβούλους της πλειοψηφίας να υπερψηφίσουν την πρόταση φυσικά. Κύριε Ζήκα. Αναγκάζομαι να επαναλάβω κάποια πράγματα γιατί πάλι αρκετοί συνάδελφοι δεν τα έχουν ακούσει. Είχα πει ότι και στην Ακρόπολη επάνω αν βάλουμε καθίσματα ο κόσμος θα τα αγαπήσει και δεν θα υπάρχει κενό κάθισμα, θα κάνουν ουρά για να πάνε να κάτσουν. Και στον Ημιτό ολόκληρο, άμα πάνε να τον γεμίσουμε καφετέριες, θα πήξει όλος ο Ημιτός από κόσμο και αυτοκίνητα. Το ζήτημά μας δεν είναι αν ο κόσμος που έχει ανάγκη να την ικανοποιήσει, να του την προσφέρουμε την ικανοποίηση αυτή με οποιοδήποτε τρόπο, θυσιάζοντας οτιδήποτε. Γι' αυτό και δεν βάζουμε καθίσματα στην Ακρόπολη, γι' αυτό και δεν βάζουμε καφετέριες παντού στον Ημιτό. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί βάζουμε κριτήρια για το πώς θα ικανοποιηθούν οι υπαρκτές ανάγκες των συμπολιτών μας. Και εδώ είναι ακριβώς το ζήτημα. Πώς δίνουμε τη διέξοδο? Με τι τρόπο δίνουμε τη διέξοδο? Γιατί δεν κάνουμε αναπλάσεις
έτσι ώστε να δώσουμε καινούριους δημόσιους χώρους σε χρήση τέτοια και πάμε να κάνουμε κατάληψη σε μια έκταση η οποία έντνης πράγμας είναι δασική. Και το Βέρντε, όταν ξεκίνησε αρχικά, η αρχική άδεια, αν θυμάμαι καλά, ας με διορθώσει η κυρία Φασούλη, ήταν για 100 ή 150 τετραγωνικά. Στη συνέχεια όμως, επεκτάθηκαν οι κατασκευές αυθαιρέτως και φτάσαν τα 450 τετραγωνικά. Αυτή είναι η εξέλιξη της αγάπης του κόσμου για το Βέρντε. Δυστυχώς, αν δεν πάρουμε εκείνα τα μέτρα ώστε να αναχαιτήσουμε τέτοιες χρήσεις με αυτή τη λογική η οποία ισοπεδώνει πράγματα, εκεί καταλήγουμε τελικά. Και μπορεί να μην καταλήξουμε σήμερα, γιατί σήμερα υπάρχει μία αυτοσυγκράτηση, έστω να το πω έτσι, ή μία λογική, πώς να το πω, χωρίς ακραίες έτσι αντιλήψεις, και να αρκείται σε μία κατάσταση περιορισμένη. Ποιος όμως διασφαλίζει ότι όταν είναι ψηφισμένο ένα τέτοιο πολεοδομικό σχέδιο, η επόμενη ή μεθεπόμενη διοίκηση, όταν το έχει στρωμένο, δεν θα πάει να το χτίσει? Ποιος το διασφαλίζει αυτό? Και τι είναι, και ποια είναι η ευθύνη των τωρινών διοικήσεων ώστε να εμποδίσουν τέτοια πράγματα? Εκεί κρινόμαστε όλοι. Παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε. Και εκεί θα φανούν και στις επόμενες γενιές τι θα κληροδοτήσουμε. Κυρία Φασούλη, μια και αναφερθήκατε σε μένα, κύριε Ζήκα, οφείλω να σας πω ότι ο χώρος που έγινε το Βέρντε ήταν χαρακτηρισμένο για εμπορικό κέντρο και μάλιστα μεγάλης εκτάσεως. Και εμείς αποποιηθήκαμε το δικαίωμα να κάνουμε εμπορικό κέντρο και προτιμήσαμε να κάνουμε ένα καφέ των 110 τετραγωνικών μέτρων. Τα αυθαίρετα έχετε δίκιο. Δυστυχώς η πολιτεία το νομοποίησε. Ο Δήμος δεν μπορούσε ούτε να τα γκρεμίσει. Κάναμε παρεμβολή και το νομοποιήθηκαν. Αλλά το προτιμώ εγώ τουλάχιστον προσωπικά έτσι όπως έγινε παρά ένα εμπορικό κέντρο εκεί μέσα. Φανταστείτε τι θα γινότανε. Λοιπόν, μήπως και εδώ η επιλογή αυτή που κάνει η Δημοτική Αρχή και που κάνανε και οι προηγούμενες είναι καλύτερη. Διότι είναι αποδεκτό από όλους ότι εκεί είναι απαραίτητο το καφέ που υπάρχει και είναι και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο στην περιοχή σας, στην περιοχή Χολαργού. Αν ήταν δυνατόν να κλείσουν όλα τα υπόλοιπα, αυτό δεν έπρεπε να κλείσει ποτέ. Η γνώμη μου προσωπική. Κύριε Ζήκα, σας παρακαλώ πολύ, μην κάνετε διάλογο. Το λόγο έχει ο κύριος Τίγκας. Κύριε Πρόεδρε, δύο λόγια θέλω να πω και πολύ σύντομα. Κύριε Δημάρχε, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η αγωνία του κόσμου για το τι θα γίνει μέσα στο πάρκο του Χολαργού, που όπως είπατε μιλάμε μάξιμου για 200 μέτρα κλπ, έρχεται να κάνει επειδή όλοι ξέρουν τι έγινε με το Βέρντε. Θα θυμίσω στην κυρία Φασούλη και στον κύριο Ζήκα. Ξεκινήσαμε από τα 110, πήγαμε στα 170 και φτάσαμε τα 510. Και είναι σωστό αυτό που είπε η κυρία Φασούλη προηγουμένως, ότι έγινε αλλαγή χρήσης με το οικοδομικό τετράγωνο, αλλά ο κόσμος ξέρει τι λέει. Έχω την εικόνα του Βέρντε είναι αυτή, όποιος αρέσει πάει από εκεί. Έχω και την εικόνα του πάρκου του Χολαργού, όποιος αρέσει έρχεται από εδώ. Για μένα είναι σε άριστη κατάσταση. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι εμείς αυτή τη στιγμή στην ουσία ερχόμαστε να δώσουμε μια απάντηση στις αλλαγές χρήσης χωρίς την ουσία να πειράζουμε καθόλου την τροποποίηση του γούπου σου. Διότι θα σας ρωτήσει κάποιος, παραδείγματος χάρη, πολύ ωραία επεκτείνατε μέχρι την Περικλέους και Κλειούς τη μία πλευρά. Απέναντι γιατί επιτρέπετε μόνο τη Δωδόνη? Λέω εγώ ένα παράδειγμα τώρα. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να πάρετε το βάρος και να απαντήσετε. Συγγνώμη. Σου λέω, όλος θέλω να κάνω καφετζίδικο. Δεν υπάρχουν σπίτια απέναντι. Σας πληροφορώ ότι υπάρχει και... Μαγαζιά. Τι είπατε? Μαγαζιά. Ο άλλος το έχει σπίτι και σου λέει, θέλω να κάνω μαγαζί, γιατί δεν με αφήνεις. Εν πάση περιπτώσει, να μην πάμε σε κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να το αλλάξουμε. Εγώ θα ψηφίσω όχι. Η κυρία Βασάλου, παρακαλώ. Να διευκρινίσω κάτι. Η περιοχή αυτή που λέει ο κύριος Τίγκας τώρα, επιτρέπονται να γίνουν μαγαζιά. Άμα δείτε το χάρτη, ναι. Μέχρι σε εκείνο το ύψος της Κλειούς επιτρέπεται. Και απέναντι, βεβαίως. Άμα δείτε το χάρτη, είναι μέσα στην περιοχή που μπαίνουν οι συγκεκριμένες χρήσεις. Επιτρέπεται μελλοντική. Πολεοδομικού κέντρου, ναι. Επιτρέπεται μελλοντική αλλαγή. Σε εκείνα τα χρήματα, μέσα στην Κλειούς, ναι, και στις δύο πλευρές. Ο κύριος Ρεμούνδος.
Εγώ θα πω σε σχέση με αυτό που είπε ο Δήμαρχος για αυτό τη δευτερολογία μου. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι κάθε φορά ερχόμαστε και αυθαιρεσίες επιχειρηματικές ή ακόμα και απλών ανθρώπων που γίνονται, ερχόμαστε μετά και τις αλλάζουμε ένα γενικό πολεοδομικό προκειμένου να τις νομιμοποιήσουμε. Δηλαδή, αυτό τι είναι σχεδιασμός αυτό το πράγμα. Άλλο, να δούμε κάποιες περιπτώσεις. Εδώ μιλάμε, έχει γίνει η αλλαγή αυτή, είναι μεγάλη. Και θα φανεί, να σου πω κάτι, είμαστε σε φάση κρίσης. Αλλά στη φάση της ανάπτυξης, στις περιοχές που λέει ο Δήμαρχος, δουλεύαν όλα αυτά τα μαγαζιά. Παράνομα, ημιπαράνομα, παράτυπα, δεν ξέρω εγώ τι δουλεύανε. Άνοιξε το μέτωπο της Μεσογείων, κλείσαν. Εντάξει. Το πρόβλημα είναι ότι θα το βρούμε μπροστά μας. Με χρήσεις που σε μια άλλη φάση, δεν ξέρω αν θα είναι σε ένα, δύο, τρία χρόνια, θα προσπαθήσουν να ανοίξουν και θα έχουμε κατοίκους που θα θέλουν την ησυχία τους, να κοιμηθούν το μεσημέρι, το βράδυ, την Κυριακή, το Σάββατο και μαγαζιά που θα γίνεται έτσι κακομοίρας. Αυτό. Και μετά θα έχουμε άλλα προβλήματα. Γι' αυτό κάνουμε ένα σχεδιασμό. Σκεφτείτε 200 τετραγωνικά κτίσμα στο πάρκο, κτίσμα, νόμιμο, οι παρανομίες δεν σταματάνε ποτέ και οι Δήμοι δεν τις κυνηγάνε. Τώρα μην λέμε τώρα για το Βέρντε, αν ήθελε ο Δήμος ή δεν ήθελε, απλώς δεν ήθελε, είναι απλά τα πράγματα. Τι παρανομία θα υπάρχει και τι καρέκλα θα υπάρχει και από εκεί και πέρα πόσο κάθε επιχειρηματίας θα το αξιοποιήσει, ο Δήμος θα θέλει να βγάλει περισσότερα, ο καφές θα πάει από το 1 ευρώ που θα έπρεπε να είναι και δεν είναι στα 3 και στα 4 και θα έρχεται εδώ πέρα η μισή Αθήνα. Ο κύριος Αυγουρόπουλος. Κύριε συνάδελφε, επειδή υπήρξα μέλος της διοίκησης Νικολάου που πήρε την απόφαση το 2008, όχι η διοίκηση Νικολάου, το Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα ομόφωνα και μάλιστα και από την παράταξη δικιά σας, συνάδελφε Γιώργο Ρεμούρδου, θέλω να πω το εξής. Αυτό που είναι σήμερα απέναντι πολεμήθηκε από κάποιους εκτός από την παράταξη δικιά σας, στη διάδοχη Ζαχάρος Λαζαρίδης, δεν την πολεμήσανε, ίσα-ίσα αποδείξανε με τη βοήθεια τότε που προσφύγανε κάποιοι στο δασαρχείο, στην περιφέρεια, επειδή έτυχε να είμαστε στην περιφέρεια τότε, και στη σύσκεψη που έγινε, στην περιφέρεια, ο Δημήτρης ο Λαζαρίδης απέδειξε ότι αυτό είναι νομιμότατο και γι' αυτό δικαιωθήκαμε τότε. Και τι είπαμε, όταν η τεχνική υπηρεσία μας ενημέρωσε τι προβλέπεται Καραϊσκάκη, σύνορα με το Λύκειο, ότι προβλέπονταν 200 τετραγωνικά πολιτιστικό κέντρο, είπαμε δεν το θέλουμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θέλουμε 200 τετραγωνικά μέτρα που να δένει, το τονίζω, όχι τσιμέντο, να δένει με το περιβάλλον. Δεν θα τσιμεντοποιηθεί εδώ. Σε εμάς, από εμάς εξαρτάται, αν μόνο οι βάσεις κάτω, εσείς ξέρετε καλύτερα η μηχανική το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, μόνο με ξύλο να γίνει. Να μπορούν να έχει και να υπάρχει μια μεγάλη αίθουσα το χειμώνα που μπορούν να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις και του Δήμου, αλλά να μπορεί και κάποιος να κάνει μια βάφτιση, ένα γάμο, οτιδήποτε να μπορεί. Και να μπορεί να δουλεύει 12 μήνες το χρόνο. Αυτή τη στιγμή όλοι επιβραβεύουν τις διοικήσεις του Δήμου που αυτή τη στιγμή λειτουργούν το Δημοτικό Καφέ, γιατί είναι μια όση δροσιάς, ίσως να μην είναι για την νεολαία, αλλά είναι για κάποιες ηλικίες. Εγώ επειδή πηγαίνω τακτικά, μεσημέρι βράδυ είναι μια όση δροσιάς. Από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. Γι' αυτό πάμε να το έχουμε και από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάιο να πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφοφορία. Ψηφοφορία. Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει το θέμα, κύριε Κεχρή. Ορίστε. Λίγο όμως, σας παρακαλώ πολύ. Εγώ να αναφερθώ ακριβώς εκείνη την εποχή και για αυτούς που δεν το ξέρουν, θα έλεγα ότι ήμουν ένας από τους πολέμιους του Δημοτικού Καφέ. Είχα έρθει τότε σε αντιπαράθεση με τον τότε Δήμαρχο. Θα έλεγα ότι ήμουν υπερβολικός, ίσως και λίγο γραφικός. Τελικά αυτός ο οποίος με έπεισε για τη χρήση του Δημοτικού Καφέ όπως λειτουργήσε τα πρώτα χρόνια ήταν ο Δημήτρης ο Λαζαρίδης και πιστεύω ότι η παρέμβασή του τότε ήταν εξαιρετικά σημαντική γιατί εγώ τότε ήμουν αποφασισμένος να φύγω από την παράταξη για το Δημοτικό Καφέ. Τελικά
στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτη. Δηλαδή λειτουργήσε σωστά, ο κόσμος το αγάπησε όπως λειτουργήσε και πιστεύω πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί με τη μορφή που έχει. Όχι να γίνει σαν το Βέρντε, να εξυπηρετεί τις ανάγκες του χολαργού μας. Ευχαριστώ. Και του Παπάγου. Κυρίες και κύριοι, ψηφοφορία. Στο θέμα αυτό θα ήθελα να σημειώσω ότι ψηφίζει και η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, η κυρία Γκούμα. Να προχωρήσουμε την ψηφοφορία, παρακαλώ. Ο κύριος Οικονόμου. Σύμφωνα με την εισήγηση. Η κυρία Παρίση. Σύμφωνα με την εισήγηση. Σύμφωνα με την εισήγηση. Η κυρία Μουντάκη. Σύμφωνα με την εισήγηση. Ο κύριος Αυγουρόπουλος. Ομοίως. Κυρία Βεντουζά, ο κύριος Χατζής, ομοίως, η κυρία Τσικρικώνη, ομοίως, η κυρία Νικάκη, ομοίως, η κυρία Ρουφογάλη, ομοίως, η κυρία Σουρανή, ομοίως, ο κύριος Βαλιράκης, ομοίως, η κυρία Αρβανίτη, ομοίως, η κυρία Δημητριάδου, ομοίως, η κυρία Μπουφούνου, ομοίως, ο κύριος Τράκας, ομοίως, ο κύριος Ιαμάνης, ομοίως, ο κύριος Σκουτέρης, ομοίως, ο κύριος Χαρακτηνιώτης, ομοίως, ο κύριος Στίγκας. Παρόν, ο κύριος Στίγκας. Ο κύριος Κουτάκης. Σύμφωνα με την εισήγηση. Ο κύριος Ζήκας. Κατά. Ο κύριος Κεχρής. Παρόν. Τούτουζας, σύμφωνα με την εισήγηση. Η κυρία Φασούλη. Σύμφωνα με την εισήγηση. Ο κύριος Αποστολόπουλος Νίκος. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο κύριος Ανιφαντής. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο κύριος Ρεμούντος. Κατά ο κύριος Ρεμούντος. Οπότε κατά πλειοψηφία. Το δεύτερο θέμα, ενέργειες για την ενεργοποίηση. Η κυρία Γκούμα. Συγγνώμη, δικό μου λάθος. Η κυρία Γκούμα, σύμφωνα με την εισήγηση. Συγγνώμη, δικό μου λάθος. Δική μου παράληψη. Το δεύτερο θέμα, ενέργειες, σας παρακαλώ, ενέργειες για την ενεργοποίηση της λειτουργίας των χρήσεων γης, σύμφωνα με την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Χολαργού, του Δήμου Παπάγου Χολαργού, ΦΕΚ 132, 13 Εβδόμου του 2016, περνά κατά πλειοψηφία. Πάμε λοιπόν στο τρίτο θέμα. Ευχαριστώ την κυρία Παρίση. Να περάσουμε στο τρίτο θέμα. Η παραχώρηση δημοτικών εγκαταστάσεων στα νομικά πρόσωπα είναι στο δημοτικό, στο ΔΟΠΑΠ και στο ΔΟΚΜΕΠΑ. Εισηγητής είναι ο κύριος Τσοχαλής. Κύριε Τσοχαλή, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι ξέρουν την εισήγηση, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, να πάμε σε ερωτήσεις ή αν θέλει κάποιος συνάδελφος να πούμε κάποια στοιχεία. Πάμε σε ερωτήσεις, σε ερωτήσεις. Πάμε σε ερωτήσεις. Ο κύριος Στίγκας. Άλλος ερώτηση. Κύριε Στίγκα, ερώτηση. Καταρχήν, ήθελα να επισημάνω ότι έτσι όπως είναι διατυπωμένη η εισήγηση, έτσι όπως είναι, επαναλαμβάνω, διατυπωμένη η εισήγηση, λέει σε κάποιο σημείο, προκειμένου να συμπληρωθεί η 97 του 2011 απόφαση και να καταργηθεί. Για να μπορέσετε να μας διευκολύνετε για να ψηφίσουμε το Α ή το Β, θα πρέπει να ξέρουμε τι προέβλεπε η 97 απόφαση και τι είναι αυτό το οποίο αλλάζεται. Ένα θέμα το οποίο θα επισημάνω είναι αυτό. Ποιες είναι οι διαφορές δηλαδή. Από εκεί και μετά, το γυμναστήριο λόγου χάριν του Λυκείου Παπάγου και του Γυμνασίου και του Λυκείου Παπάγου, που βεβαίως όλα τα κτίσματα, όλοι οι χώροι των σχολείων ανήκουν στο Δήμο, ήταν πρώτα στο Δήμο, στο ΔΟΠΑΠ ή τώρα δίδεται για πρώτη φορά. Αυτό το ερώτημα, λέω, το γυμναστήριο του Γυμνασίου Λυκείου Παπάγου, το οποίο τώρα προτείνεται να δοθεί στον ΔΟΠΑΠ. Βέβαια με την αίρεση που γράφει μέσα, χρήση τις ώρες που δεν χρησιμοποιείται. Ήταν πρώτα στο ΔΟΠΑΠ. Εάν λοιπόν υπήρχε το πρώτο που είπα, δεν θα υπήρχε το ερώτημα τώρα. Εγώ... Εντάξει, τελειώσω. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Επίσης, λέτε κάπου προς το τέλος
ότι οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, σωστό, και λέει πιο κάτω ο Δήμος Παπάγου Χολαργού θα συνεχίσει να καταβάλει τα μισθώματα για το πολιτιστικό του Παπάγου Ελευθερίου Βενιζέλου και για το άλλο το γηπεδάκι που είναι εκεί Αργυροκάστρο και Ιωνίας. Πόσα είναι τα μισθώματα τώρα που μιλάμε? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τίκα. Δημαρχέ, ναι. Ερώτηση, να κάνει και ο κύριος Κεχρής και να απαντήσει ναι. Συνολικά. Κύριε Κεχρή, ερώτηση. Από ό,τι είδα στην εισήγηση, παραχωρείται στην Δαπαχώ η καντίνα που βρίσκεται δίπλα από το νεκροταφείο. Παλαιότερα χρησιμοποιείται, και τώρα νομίζω χρησιμοποιείται ως αποθήκη, το πυροφυλάκιο του Χολαργού, το οποίο το χρησιμοποιούσε η ΕΑΔΙΧ. Νομίζω δεν υπάρχει, εκτός αν έκανα λάθος. Υπάρχει. Εκ παραδρομής, Δήμαρχε, τότε ακυρώστε. Άρα το παραχωρούμε και αυτό. Νομίζω δεν υπάρχει. Αν είναι... Ναι, κύριε Γεχρή. Το πυροφυλάκιο του Χολαργού. Το παλιό πυροφυλάκιο που το χρησιμοποιούσε η ΕΔΙΚ. Νομίζω δεν αναφέρεται στην εισήγηση. Εκτός αν έχω κάνει λάθος, οπότε... Το λιόμενο οίκημα σε επαφή με το Δημοτικό Κινητήριο Χολαργού για τη στέγαση ερωτικής ομάδας, το ΙΓ. Ποιο είναι το ΙΓ? Το Χολαργό, το ΙΓ. Πού είναι η Ιώτα? Ιώτα Αλφα σταματάει, δεν έχει Ιώτα Γάμα. Στο Χολαργό. Μας έδωσε, εγώ στην εισήγηση που έχω το αναφέρει. Ότι το πυροφυλάκιο του Χολαργού που χρησιμοποιούσε παλιά. Σας το είπα πως το αναφέρει. Αλλά όταν... Ιώτα Γάμα. Με το λόγο στο Δήμαρχο, κλείστε κύριε Κεχρή. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Παρακαλώ, Δήμαρχε. Ζητώ συγγνώμη για... Λοιπόν, πρώτα απ' όλα με την απόφαση 97-2011 και ο κύριος Τίγκας και ο κύριος Κεχρής ήταν μέλη και εγώ θεωρούσα ότι την είχαν ή τη θυμόντουσαν, αλλά εν πάση περιπτώσει και άμα από τη μία θα μπορούσαμε να την έχουμε και εμείς στο φάκελο και να την έχουμε στείλει. Αλλά ουσιαστικά εμείς λέμε ότι καταργείται, δεν λέμε ότι συμπληρώνουμε πουθενά. Έτσι. Εμείς λέμε ότι παίρνουμε σαν βάση αυτή την απόφαση και βγάζουμε μια καινούργια και από τη στιγμή που θα τη βγάλουμε καταργούμε την παλιά απόφαση. Έτσι. Λοιπόν, ουσιαστικά το θέμα το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον τρίτο βρεφονηπιακό παιδικό σταθμό Παπάγου, Αλευρά και Βερσή. Για να μπορέσει ο ΔΟΧΜΕΠΑ από αύριο να συνδέσει τηλέφωνο και νερό που του έχουμε πει να συνδέσει. Γιατί το ρεύμα που είναι λίγο πιο δύσκολο και είναι πιο πολλά τα χρήματα το κάνει ο Δήμος. Έτσι. Λοιπόν, τι αλλάζουμε από αυτήν την απόφαση? Αλλάζουμε κανένα δύο πράγματα τα οποία μεταβληθήκανε. Δηλαδή, για παράδειγμα, η παλιά απόφαση ανέφερε μέσα ότι δίνει ο παραχωρεί ο Δήμος το ακίνητο που νίκιαζε στην πλατεία Μεταξά για τα πολυατρία. Αυτό έχει αλλάξει, έχει κάνει απευθείας σύμβαση πλέον ο ΔΟΚΜΕΠΑ με το ακίνητο αυτό και το μισθώνει ο ίδιος. Άρα δεν χρειάζεται να το παραχωρήσει ο Δήμος που πλέον δεν το μισθώνει. Δεύτερον, όλα αυτά τα οποία αναφέρονται εδώ αναφερόντουσαν και στην παλιά απόφαση. Διορθώνουμε κάποια λεκτικά που παλιά έλεγε πρώτο και τρίτο λύκειο πλέον Χολαργού, πλέον λέγεται μόνο πρώτο λύκειο. Πρώτο και τρίτο γυμνάσιο λέγεται πρώτο γυμνάσιο. Διορθώνουμε τα δημοτικά λίγο πάλι κάποιες τροποποιήσεις που έχουν, καθώς και ότι χρειάζεται και η έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Δεν αλλάζουμε κάτι διαφορετικό. Ό,τι είχε η προηγούμενη απόφαση, απλά προσθέτουμε τον καινούριο παιδικό σταθμό, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει κάποια άλλη διαφορά, να ξέρετε. Τώρα, τα μισθώματα τα οποία αναφέρατε που τα πληρώνει ο Δήμος από τον ΑΟΑ είναι στις τιμές που ήταν την προηγούμενη φορά. Είναι 450 ευρώ και 50. 400 και 50 νομίζω. 400 είναι το πολιτιστικό και 50 ευρώ είναι ο χώρος απέναντι από το σχολείο. Το μήνα, ε. Θέλα να κάνουν αύξηση αυτή, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι καλύφθηκε εδώ. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Παρακαλώ, ψηφοφορία. Είναι ομόφωνα? Ομόφωνα. Λευκό. Το τρίτο θέμα περνά κατά πλειοψηφία. Λευκό, ο κύριος Ρεμούνδος. Να περάσουμε στο τέταρτο. Αν έχουμε κάποια ερώτηση για την... Να δούμε λίγο τα... Ναι, Δήμαρχε, παρακαλώ. Λοιπόν, στο τέταρτο θέμα έχουμε βγάλει έναν αλγόριθμο, όπως ξέρετε, μεταξύ των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας και των χώρων που χρησιμοποιούνται για διδασκαλία. Έτσι, λοιπόν, βάσει αυτού του αλγορίθμου, μοιράζουμε
Ωραία. 32.248,79 στην πρωτοβάθμια και 21.859,92 στη δευτεροβάθμια. Ομόφωνα είναι εδώ, το τέταρτο. Ομοφώνος. Το τέταρτο θέμα, κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τη διατασχολία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περνά ομόφωνα. Να περάσουμε στο πέμπτο θέμα, είναι η συμμετοχή του Δήμου και η διάθεση πίστωσης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Το 2016 είναι η συγκεκριμένη κυρία Γκούμα. Αν έχουμε κάποια ερώτηση στην κυρία Γκούμα. Ο Χάρης μου το κράτησε αυτό. Ο κύριος Κουντζόπουλος το κράτησε. Άρα, άρα οι υπόλοιποι είμαστε σύμφωνοι. Yeah. Λευκό, ο κύριος Ρεμούντος. Το πέμπτο θέμα. Η συμμετοχή λοιπόν του Δήμου και η διάθεση αντίστοιχης πίστωσης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2016 περνά κατά πλειοψηφία. Λευκό, κύριος Ρεμούντος. Παρακαλώ, Δημαρχή. Απλά να αναφέρουμε ότι ξεκινάμε από αυτή την Κυριακή τη δράση. Έχουμε τον ποδηλατικό γύρο, τον τρίτο ποδηλατικό γύρο του Δήμου μας, που ξεκινάει από την ομπρέλα του Παπάγου στις 10 η ώρα την Κυριακή και με τερματισμό στο Δημαρχείο. Και θα έχουμε μπροστά από το Δημαρχείο τις καθιερωμένες αθλοπαιδίες, οι οποίες κάνουμε. Κάποια ποδήλατα που είχαμε και πέρσι, αν θυμάστε. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ενημερώσετε τους μικρούς μας φίλους να έρθουν να επισκεφτούν το χώρο. Θα έχει και ωραία μέρα. Λοιπόν, πάμε στο έκτο. Είναι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό του 2016. Αν έχουμε κάποιες ερωτήσεις, να γίνουν. Ποιος το έχει κρατήσει, ο κ. Στίκας το έχει κρατήσει αυτό. Έχω σημειώσει δύο-τρία σημεία. Παραδείγματος χάρη, εκεί στην ενότητα Γ, που λέει μεταφορά από το αποθεματικό για την ενίσχυση των ακολούθων ΚΑ εξόδων. Εκεί που λέμε για τα ποσά επιστροφές χρημάτων, εννοούμε τα αχρεωστήτως που γυρίζουμε για οποιοδήποτε λόγο. Λέω στον κωδικό 008261000. Είναι ποσά που επιστρέφουμε αχρεωστήτως για οποιοδήποτε λόγο. Μάλιστα. Και εκείνο που βλέπω τώρα είναι, μου είπατε ότι είναι 400 ευρώ το ενίκιο για τη Βενιζέλου. Εδώ βλέπω ότι έχουμε φτάσει 8.500. Χρωστάμε χρόνια. 2 χρόνια. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Να σας απαντήσω στα πρακτικά. Παρακαλώ. Χρωστάμε 2 χρόνια γιατί είχε λήξει η μίσθωση και δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε το ενίκιο μέχρι να υπογράψουμε την καινούργια μίσθωση. Έτσι. Είχε καθυστέρηση ο ΑΟΑ με το νέο διοικητικό συμβούλιο που έβγαλε να εγκρίνει την πρόταση της δικιά μας, η οποία ήταν το να παραμείνει το μίσθωμα στο ίδιο επίπεδο που υπήρχε από παλιά. Και γι' αυτόν τον λόγο η υπηρεσία δεν μπορούσε να το πληρώσει μέχρι να το εγκρίνουν. Αλλά τώρα τακτοποιήθηκε αυτό. Όσον αφορά την ερώτηση που κάνατε για τα χρήματα τα συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος κωδικός αφορά και επιστροφές χρημάτων που δίνουμε σε τάφους οι οποίοι μας επιστρέφονται στο Δήμο, αλλά δεν είναι μόνο τα χρεωστήτως. Και το μεγάλο ποσό το οποίο γίνεται τώρα η μεταφορά από τις δικαστικές αποφάσεις, γιατί άμα δείτε το ποσό που αυξάνουμε το συγκεκριμένο, αφορά τη δικαστική απόφαση του Βέρντε, που πρέπει να γίνει ένας συμψηφισμός. Για να γίνει αυτός ο συμψηφισμός των χρημάτων, πρέπει να πάει στο συγκεκριμένο κωδικό επιστροφής χρημάτων. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Νιφαντή για ερώτηση. Και την προηγούμενη φορά που είχαμε πάλι ένα θέμα αναμόρφωση προϋπολογισμού, είχα ζητήσει αν μπορούσε να γίνει μια επισήμανση στους πίνακες, εκεί που μετά την πρώτη στήλη που είναι ο κωδικός, πάμε κατευθείαν στον τρέχον προϋπολογισμό. Είχα ζητήσει αν μπορούσε να μπει ο αρχικός προϋπολογισμός. Επιμένω σε αυτό το θέμα, γιατί αυτό που έχει ψηφιστεί και αυτό που χρησιμοποιείται και σαν εισήγηση, ο προϋπολογισμός του Δήμου εγκρίθηκε με την υπαρρύθμιση ΤΑΔΕ 270 κάθετος 3/11/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός που έχει ψηφιστεί είναι ο αρχικός. Τώρα θέλουμε πάντα να υπάρξει μετά τον ΚΑΕ, υπάρχει πάντα σε όλους τους πίνακες, σε όλους τους προϋπολογισμούς, ο προϋπολογισμός που έχει ψηφιστεί, ο αρχικός. Γι' αυτό το λέμε και αρχικό. Μετά, σαν τρίτη στήλη, υπάρχει ο τρέχον. Πολύ σωστά υπάρχει ο τρέχον. Γιατί το βλέπουμε αυτό? Για να μπορούμε να δούμε, επειδή γίνονται κάποιες αναμορφώσεις κατά την πάροδο του χρόνου, που δεν μπορούμε να θυμηθούμε, να δούμε τι έχει ψηφιστεί, τι έχει αλλάξει και γιατί ξαναλλάζει. Θα ήθελα, κυρία Αντιδημάρχε, αν μπορούμε, επισήμανση δεν είναι για κάποιον, να βάζουμε και τη στήλη του αρχικού.
Το δέχομαι τον τεχνικό, αλλά το σωστό διάβασμα του προϋπολογισμού, θεωρώ, είναι ότι από τον αρχικό γίνονται οι μεταβολές. Δεν γίνονται από τον τρέχον. Ώστε να μπορούμε να τον ελέγξουμε και καλύτερα ή να διαβάσουμε καλύτερα αυτό που γίνεται. Δηλαδή, ο τρέχον είναι τώρα, ας πούμε, σε ένα κωδικό χ ποσό. Αυτό το χ ποσό θέλουμε να ξέρουμε, εγώ ειδικά θέλω να ξέρω αν είναι μετά από κάποια μεταβολή, ώστε να δω γιατί ξαναγίνει η μεταβολή. Σαφές, κύριε, αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει απάντηση, δεν ζήτησα. Είναι απλώ σαν επισήμανση. Να σημειώσω κάτι. Δεν είναι απάντηση, ούτε το σημειώνω. Απλά είναι ο τρέχον προϋπολογισμό ο οποίο ενδιαφέρει το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι ο αρχικό προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή συζητάμε επί του τρέχοντο προϋπολογισμού. Ο αρχικός προϋπολογισμός και οι αναμορφώσεις που γίνανε συζητήθηκαν σε άλλες, σε άλλα δημοτικά συμβούλια. Ευχαριστούμε. Κύριε Βαλιγράκη. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπε η κυρία Τσικρικώνη. Απλώς να υπενθυμίσω ότι υπάρχει για κάθε μήνα που είναι στο Δήμο μας, το οποίο είναι και τα στοιχεία που φαίνονται ο απολογισμός και του κάθε μήνα, όπου εκεί σε αυτά τα στοιχεία, τα μηνιαία και τα ετήσια βέβαια, φαίνεται ακριβώς και το ποσοστό κάλυψης του προϋπολογισμού του αρχικού. Από εκεί δηλαδή μπορείτε να δείτε οποιοδήποτε στοιχείο θέλετε. Γι' αυτό λέτε, αν κατάλαβα καλά, είπατε από τον αρχικό προϋπολογισμό που έχουμε φτάσει και τι είναι. Εκεί ακριβώς φαίνεται αυτό. Δεν ζήτησα ούτε ποσοστό κάλυψης, ούτε τίποτα. Δεν ζήτησα απολύτως τίποτα. Εγώ ζήτησα να υπάρχει μια στήλη που να λέει για τον ποσό του ανυφαντή 5 εκατομμύρια. Δίπλα αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί στα 3 εκατομμύρια. Από τα 3 εκατομμύρια τώρα το μεταβάλλω τόσο. Είναι οι πίνακες που χρησιμοποιούν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες με τον αρχικό προϋπολογισμό. Ο τρέχον, ναι, είναι ο τρέχον τώρα. Αλλά έχει διαμορφωθεί ο τρέχον. Διαμορφώνεται. Επειδή. Ναι. Από το Δημοτικό Συμβούλιο διαμορφώνεται. Μα προς Θεού. Απλώς, όχι. Μα δεν είναι αυτό. Είναι ότι. Εντάξει. Να το βάλουμε στο Ισύμβουλο. Ευχαριστούμε. Να περάσουμε σε ψηφοφορία. Είμαστε σύμφωνοι, είναι ομόφωνα. Η αναμόρφωση περνά ομόφωνα. Ο κύριος Στίγκας, κατά. Κύριος Στίγκας, κατά στο έκτο. Άρα λοιπόν το έκτο θέμα περνά κατά πλειοψηφία. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Το έβδομο, το οποίο και το τελευταίο, η έκτακτη οικονομική επιχειρήση για το Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό. Πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος. ΔΟΠΑΠ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Στον κύριο Τράκα, ο κύριος Κουτάκης έχει ερώτηση. Άλλος ερώτηση. Κύριος Στίγκας. Κύριε Στίγκα, προηγήστε. Ερώτηση. Έχω πολλές ερωτήσεις πάνω σε αυτό και θα παρακαλούσα να τις σημειώσετε για να έχω μια απάντηση ολοκληρωμένη. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε εισαγωγικά να πω μια κουβέντα ότι δεν είναι η εισήγηση αυτή που έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και για να γίνω σαφής και να μην θεωρηθεί ότι είναι αντιπολιτευτικός λόγος. Τι λέτε εδώ στην εισήγηση? Λέτε ότι σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να επιχορηγηθεί ένα νομικό πρόσωπο με επιπλέον από την τακτική επιχορήγηση. Σωστό και γνωστό. Σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να του δώσει λεφτά ή αν δεν τα έχει γραμμένα σε κωδικό. Σωστό και αυτό. Σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να υπερβεί στο 1,5% των τακτικών εσόδων. Και αυτό σωστό. Και έρχεστε από κάτω και ξέρετε τι λέτε. Γι' αυτό το λόγο θέλει 95.000 στο ΔΟΠΑΠ. Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν καταλαβαίνω. Λέτε 95. Πρώτο ερώτημα το οποίο βγαίνει και θα ήθελα να έχουμε μια απάντηση. Ποια είναι η επιχορήγηση που πήρε φέτος ο ΔΟΠΑΠ και γιατί δεν καλύπτονται οι ανάγκες τις οποίες θα καλύψει με τις 95.000. Μία ερώτηση είναι αυτή. Μία δεύτερη ερώτηση είναι αυτά τα χρήματα οποία θα πάρετε, τα 95 χιλιάρικα, τι θα τα κάνετε, για ποιο λόγο τα ζητάτε? Και νομίζω ότι το ερώτημα είναι κέραιο. Θα έπρεπε να το έχετε ήδη καταγράψει στην εισήγησή σας για να καταλάβουμε τέλος πάντων γιατί πρέπει να ψηφίσουμε ναι ή όχι για τα 95 χιλιάρικα. Το τρίτο που θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ξέρουμε πολύ καλά και το ξέρετε καλύτερα εσείς από εμένα, ότι ο ΔΟΠΑΠ εκτός από την τακτική επιχορήγηση έχει και άλλα έσοδα από τις διάφορες δράσεις. Μπορείτε να μου πείτε ποιες είναι οι δωρεάν δράσεις από τις οποίες προφανώς και δεν έχει έσοδα που προσφέρει ο ΔΟΠΑΠ στους δημότες μας? Και το τελευταίο το οποίο ήθελα να ρωτήσω, από πόσα χρόνια έχει να υποβληθεί ισολογισμός του ΔΟΠΑΠ και γιατί δεν υποβάλλεται? Από ό,τι ξέρω δε, τα οικονομικά στοιχεία τα παρακολουθεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που υπάρχουν στην Ελλάδα,
Και βεβαίως πιστεύω θα σας έδινε κάποια λύση. Από πότε λοιπόν έχει να υποβληθεί ισολογισμός και γιατί? Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Κουτάκη και κύριε Δράκα θα απαντήσετε συνολικά. Κύριε Κουτάκη, ερώτηση. Και εγώ είμαι λίγο πολύ στο ίδιο πλαίσιο. Θα μπορούσα να καταλάβω την οικονομική επιχορήγηση αν αντίθετο έτσι το θέμα. Το έκτακτη οικονομική επιχορήγηση όμως σημαίνει ότι παρουσιάστηκε κάτι εκτάκτος και παρουσιάζεται αυτή η έκτακτη. Αυτό θα ήθελα να μάθω. Ποια είναι αυτή η έκτακτη ανάγκη που έφερε αυτό το θέμα? Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. Πριν δώσω το λόγο στον πρόεδρο, τον κύριο Τράκα, να δώσω το λόγο στον δήμαρχο. Να ξεκινήσουμε με τον δήμαρχο, θα πάω σε εσάς και στον κύριο Τράκα. Πολλές φορές οι εισηγήσεις γράφονται για να καλύψουν το ευρύτερο νομικό πλαίσιο, να καλύψουν επιτρόπους που πρέπει να υπογράψουν χαρτιά, να καλύψουν πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε χαρτιά. Έτσι, βεβαίως, πολύ εύλογα ρωτάτε και ο κύριος Τράκας, είμαι σίγουρος, θα σας δώσει ξεκάθαρα τις απαντήσεις και θα καλυφθείτε στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά επειδή έχει γραφτεί μια εισήγηση η οποία δεν σας καλύπτει, και εγώ αν ήμουν στη θέση σας, δεν με καλύπτει αυτό το χαρτί. Έτσι. Υπάρχει βεβαίως η ανάλυση από πού προκύπτει και γιατί είναι 95 και δεν είναι 150 ή γιατί δεν είναι 70. Έτσι. Νομίζω θα σας καλύψω. Και πάντως αυτό που λέω είναι ότι έτσι είχαμε τις οδηγίες να γραφτεί για να μην έχουμε πρόβλημα στην επίτροπο. Εντάξει. Κύριε Τσικρικώνη, συμπληρώστε. Με κάλυψε ο Δήμαρχος. Απλά ήθελα να συμπληρώσω ότι εμείς σαν οικονομική υπηρεσία... Ευχαριστώ. Ο Δήμαρχος είπε. Ο Δήμαρχος. Δεν θα σε πω τα Δήμαρχη. Λοιπόν, απλά θέλω να πω ότι την οικονομική υπηρεσία, εκείνο που την ενδιαφέρει προκειμένου να δώσει τα συγκεκριμένα χρήματα αυτή τη στιγμή, είναι αυτά τα οποία αναφέρουμε αυτή τη στιγμή στην εισήγηση. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Στράτας θα αναφέρει πού και γιατί ζητάει τα 95 χιλιάρικα και θα ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η οικονομική υπηρεσία... Συμφωνώ. Εγώ αιτιολογώ από τη στιγμή που κάνετε μία ερώτηση, εγώ σαν οικονομική... σαν αντιδήμαρχος οικονομικών, οφείλω να απαντήσω στο κομμάτι που μου αναλογεί. Ότι σαν οικονομική υπηρεσία, προκειμένου να, να μπορέσω να εισηγηθώ θετικά πάνω σε αυτό το αίτημα, χρειάζομαι αυτά τα στοιχεία τα οποία έχω αναφέρει εδώ πάνω. Αυτά τα έχω, από εκεί και πέρα ξέρω πολύ καλά και ο κύριος Τράκας γιατί γνωρίζει, θα σας τα αναφέρει. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Τράκα. Λοιπόν, την αύξηση που ζητάμε στην επιχορήγηση είναι για να καλύψουμε την αύξηση των ωρών 5 υπαλλήλων από μειωμένου ωραρίου σε πλήρες, καθώς και την δικαστική απόφαση που μας ήρθε για την επαναπρόσληψη του κυρίου Εμμανουηλίδη, εργάτη καθαριότητας ΥΕ, ο οποίος κέρδισε μια δικαστική απόφαση και μας υποχρεώνει να τον επαναπροσλάβουμε μέχρι να έρθει ο μόνιμος επιτυχών από τον ασέπτο διαγωνισμό τον παλιό. Άρα αυτά άμα τα αθροίσετε μπορώ να σας επισυνάψω, να σας δώσω και ένα πινακάκι για να δείτε ακριβώς ότι τα χρήματα που ζητάμε είναι η αύξηση της μισθοδοσίας για να καλύψουμε τη μισθοδοσία αυτών των 5 υπαλλήλων από μειωμένου σε πλήρους ωραρίου, καθώς και την αμοιβή του κυρίου Εμμανουηλίδη. Η επιχορήγηση που παίρνουμε τώρα είναι από το Δήμο 600.000 ετησίως. Τα προγράμματα που προσφέρουμε δωρεάν, δυστυχώς δεν είναι πολλά. Είναι μόνο η φωτογραφία και το σκάκι. Κάποια από τα υπόλοιπα προγράμματα που έχουμε είναι ανταποδοτικά, δεν μπορούμε να προσφέρουμε δωρεάν γιατί δεν θα μας το εγκρίνει η Επίτροπος. Και από τα θηλυκά προγράμματα δεν μπορούμε να τα παρέχουμε δωρεάν γιατί πρέπει να εμφανίσουμε και κάποια έσοδα σαν οργανισμός για να έχουμε και συνέχεια ύπαρξης και επιβίωσης. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι που με ρωτήσατε άλλο. Για τους ολογισμούς. Έχουμε προχωρήσει τη διαδικασία και είμαστε τώρα στο στάδιο ανάθεσης σε ορκωτό λογιστή για να ξεκινήσουμε. Δεν έχει γίνει κανένας ισολογισμός. Από τον έναρξη, από το 2011, όταν συγχωνεύτηκαν τα νομικά πρόσωπα, δεν έχει γίνει κανένας ισολογισμός. Το 2011. Ο ΔΟΠΑΠ, κύριε Τίκα, συγχωνεύτηκε, δημιουργήθηκε το 2011. Ναι, ο ΔΟΠΑΠ έγινε το 2011. Δεν είχαν υποχρέωση ο λογισμού πριν. Ωραία. Από το 2011, κύριε Τίγκα. Άλλη ερώτηση έχετε? Να ρωτήσω. Θα ήθελα, όπως πολύ σωστά είπατε, πόσα χρήματα αντιστοιχούν στον κύριο Εμμανουηλίδη, αν θυμάμαι καλά το όνομα, και πόσα από την αύξηση σε πλήρες ωράριο στους 5 υπαλλήλους. Όχι τώρα,
σε κάποια επόμενη θα στιγμή. Θα σας το στείλω, κύριε Τίγκα, θα σας στείλω το πινακάκι ακριβώς. Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει. Και θα μου επιτρέψετε, κύριε Δήμαρχε, να πω ότι κι εσείς, αν είστε στη θέση μου, θα τα θέλατε αναγκητικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Τίγκα. Παρακαλώ, ψηφοφορία. Είναι ομόφωνα. Ομόφωνα. Άρα το 7ο θέμα, έκτακτη οικονομική επιχορήγηση για τον ΔΟΠΑ, περνά ομόφωνα. Λήξη συνεδρίασης 8 και 13.